γιος του παππού μου ο παππούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας. Κι ο παππούς μου κολύγασε κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος. Ένα κλήρο είχα, λίγα στρέμματα δυος. Η δουλειά στα χωράφια σκληρή, τελικά δώσε κόμμα ξυπνός. Τα χωράφια χτυπά στο σφυρί και στην πόλη ό,τι βγει, μα αστός. Τα λεφτά απ' τα χωράφια μια αρχή, ένας γάμος ως φρίκα καλός. Μια χαρά πήγε το μαγαζί, είμαι πια ένα σαστός, σεβαστός. Μια ζωή μετρημένη πικρή, ό,τι πέτυχα με μακιδρό. Τέλος πάντων τι θέλουν αυτοί που τα βάζουν με το καθεστώς. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας. Κι ο παππούς μου κολύγασε κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος. Είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός. Είμαι πια ένας αστός, είμαι πια καθεστώς. Σε μια συνοικία έχω δικά μου τρία δωμάτια, χώλο και κουζίνα, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφαλεία. Δουλίτσα με μια βιοτεχνία, μήνα το μήνα δίχως και σάτια, τα φέρνω στα ίσα, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφαλεία. Σε μπόρους και φως δεν θα πεινάσει η οικογένεια, που λέει ο λόγος, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφαλεία. Συνάδελφος τον βρήκε κάπου κάπου, καθίσαν κάτι πιάνε και για πολύ μιλήσανε, και για πολύ μιλήσανε.
Ανέργος όπως ήταν, εύκολα τότε δέχτηκε. Δεν το πολύ κουβέντιασε, καθώς παιχνίδι έμοιαζε. Καθώς παιχνίδι έμοιαζε. Ζητάγανε ενώ πολλά του δίνα. Καλά δεν το κατάλαβε πως όλα τα άλλα γίνανε. Πως όλα τα άλλα γίνανε. Σιγά σιγά πως γύρισε, παλιούς φίλους πως μίσησε. Πως έγινε και απάτησε, όσους πολύ αγάπησε. Όσους πολύ αγάπησε. Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δε κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντα μας. Κι αν τα ισχρά δεν ήταν πανεπιστημιά μας, μυαλό θα είχε ο γιώκας μας για τα συμφέροντα μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γιατί είμαστε νομοταγείς, κοιτάμε τη δουλειά μας. Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένεια μας. Τα πράγματα όπως να έρχονταν για τα συμφέροντά μας, εμείς ποτέ δε χάναμε στην οικογένεια μας. Τροπή, τροπή, τροπή τέτοιο παιδί. Τροπή, τροπή, τροπή τέτοιο παιδί. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα κακάκια ανάποδα μας, επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Τροπή, τροπή, τροπή τέτοιο παιδί. Τροπή, 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 τροπή τέτοιο παιδί. Λουκιανέ, έχεις μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή σχέση με το θέατρο και βεβαίως με το ελεύθερο θέατρο. Περισσότερο. Όχι μόνο, αλλά, όχι μόνο, από εκεί ξεκινάς. Ήθελα να σε ρωτήσω τι γεύση σου έχει μείνει από αυτή την σχέση, μια σχέση που στιγμάτισε, χαρακτήρισε ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής σου ζωής. Μιλάς τη σχέση μου με τα παιδιά του τότε ελεύθερου θέατρου και ναι, αλλά και με τον χώρο ή με το θέατρο γενικώς. Με το θέατρο γενικώς. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με θέατρο, δηλαδή η πόλη μας, ο πρώτος μου δίσκος προέρχεται από ένα χορόδραμα της Ραλούς Μάνου με κείμενα της Κοστούλας Μητροπούλου, το οποίο ανέβηκε καλοκαιράκι του 69 προς 70 κτλ. Και στη συνέχεια με μπόστ τη Φαύστα πάνω στη Θεσσαλονίκη στο θεατρικό εργαστήρι, περνάω στο ελεύθερο θέατρο. Αργότερα με την Άννα τη Βαγενά φτιάχνουμε και άλλους συνεργάτες, τον Τζιάνο κλπ. Το Θεσσαλικό για το οποίο δουλεύω, δουλεύω σε κρατικά θέατρα κτλ. Καταρχήν η σχέση με το θέατρο είναι, θα έλεγα, ένα είδος πολύ καλής επαφής με ένα συγκεκριμένο είδος τραγουδιού που πρέπει να λειτουργεί με το πρώτο άκουσμα. Διδάσκομαι πράγματα από το θέατρο, με την έννοια ότι εκεί δεν έχεις το χρόνο να ξαναυποχρεώσεις τον ακροατή να καταλάβει το τραγούδι που έχει γράψει. Πρέπει να λειτουργήσει με το πρώτο άκουσμα. Η συνεργασία με το ελεύθερο ήταν δημιουργική, με την έννοια ότι και επηρέασα και στις παραστάσεις, στα γραψίματα, είμαστε μια παρέα τότε. Μια παρέα. Και αντίστοιχα επηρεάστηκα από το χιούμορ των παιδιών. Το είδος που μου πάει είναι περισσότερο αυτό που λέμε ελαφρό ή επιθεώρηση, εν πάση περιπτώσει προς την κωμωδία. Δηλαδή δεν θα μου πήγαινε, ξέρω, μια τραγωδία, δηλαδή, ούτε. Φυσιογνωμικά, σαν. Σαν είδος, ας πούμε. Τα πολύ σοβαρά δεν μου πάνε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι το θέατρο είναι μια τελείως άλλη
σχολή από την δισκογραφία και πιθανόν ακόμα μια πολύ πιο διαφορετική από αυτό που είναι η μουσική για τον κινηματογράφο, που δεν έχουμε, ας πούμε, πάρα πολλές φορές η δυνατότητα να κάνουμε.